Οι πολύποδες της μύτης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και το χειρότερο είναι ότι παρά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, ακόμα και τη χειρουργική, πολλές φορές υποτροπιάζουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για μια καινούργια τεχνική και μάλιστα ελληνική, που αποτελεί ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη δερμοπλαστική. Και μαζί μας έχουμε τον χειρουργό Ορυλά, κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πολύ ζεστή φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Είσαστε ο εμπνευστής της μεθόδου που θέλουμε να παρουσιάσουμε σήμερα, της δερμοπλαστικής. Πριν όμως μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τη μέθοδο αυτή, να μας πείτε λίγα πράγματα για τους πολύποδες ρινός, τους πολύποδες της μύτης. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το γεγονός ότι είναι καλοήθη μορφώματα της ρινικής κοιλότητας, τα οποία κρέμονται ουσιαστικά από την οροφή της μύτης. Είναι αγνώστο αιτιολογίας, υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη γέννησή τους, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί κάποιος συγκεκριμένος μηχανισμός για τη γέννησή τους. Και προκαλούν μπούκωμα στη μύτη, προκαλούν ρινική συμφόρηση, υγμορίτιδες, χρόνιες παραρινοκολπίτιδες και άλλες επιπλοκές αν τους αφήσει κανένας χωρίς θεραπεία. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει προδιάθεση σε κάποια άτομα να αναπτύξουν τους πολύποδες της μύτης. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν μια ιδιαίτερη τάση στην εμφάνιση πολυπόδων και μια πιο επιθετική μορφή πολυπόδων. Παραδείγματος χάρη οι ασθενείς που εκτός των ρινικών πολυπόδων συνοδεύονται και από κρίσεις βροχικού άσθηματος. Ή ασθενείς οι οποίοι έχουν μια δυσανεξία στην ασπιρίνη. Άρα συνδέεται και με το άσθμα και με την ασπιρίνη η ανάπτυξη πολυπόδων. Και μάλιστα πιο επιθετικής μορφής πολυπόδων. Ποια είναι τα συμπτώματα που συνήθως ενοχλούν πολύ? Το κυριότερο σύμπτωμα είναι το μπούκωμα της μύτης, δηλαδή η δυσχέρεια στη ρινική αναπνοή και μαζί με αυτό η απώλεια της όσφρησης. Οι ασθενείς δεν μυρίζουν, δεν μπορούν να ανασάνουν, έχουν διαταραχές στον ύπνο τους, γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Η επιδείνωση είναι κατά τον ύπνο. Αλλά για να λέτε ότι η απώλεια όσφρησης είναι όλη την ημέρα. Ακριβώς, αλλά εκείνο που δυσαρεστεί πολύ τον άνθρωπο είναι οι διαταραχές στον ύπνο. Και οι διαταραχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα και κάποιες διαταραχές και στην προσωπικότητά του, με την έννοια της ανησυχίας, του εκνευρισμού. Σαφώς, έχει μία μόνιμη ενόχληση. Δεν μπορεί να είναι ήρεμος ο άνθρωπος. Ας σκεφτούμε λίγο τον εαυτό μας σε περίοδο που έχουμε συνάχη και αν θεωρήσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι μία μόνιμη κατάσταση, πολύ πόσο ενοχλητικό θα είναι. Η διάγνωση πώς γίνεται? Η διάγνωση είναι πολύ εύκολη. Με μια απλή εξέταση, το ιστορικό και μια απλή εξέταση στο ιατρείο είναι αρκετή για να μας βάλει τη διάγνωση. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν πολλά τεστ και αιματολογικά και διαγνωστικά με την έννοια της αξονικής ή της μαγνητικής, τα οποία όμως τα χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν δηλαδή φοβόμαστε κάποια επιπλοκή λόγω της παρουσίας των πολυπόδων ή όταν ετοιμαζόμαστε να χειρουργήσουμε τον ασθενή μας. Μάλιστα. Κάνουμε τη διάγνωση λοιπόν και έχουμε καταλήξει στο ότι ο ασθενής έχει πολύποδες ρινός. Μετά ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση? Τι σημαίνει το αντιμετωπίζω φαρμακευτικά και τι σημαίνει και σε ποιο στάδιο προχωράμε σε ένα χειρουργείο? Με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας η πρώτη αντιμετώπιση είναι φυσικά η φαρμακευτική. Και όταν λέμε φαρμακευτική εννοούμε συνήθως τοπική αγωγή με τη μορφή κάποιου ρινικού σπρέι ή ρινικών σταγόνων. Σήμερα βέβαια η φαρμακευτική θεραπεία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αναδεικνύονται καινούργιες οικογένειες φαρμάκων οι οποίες μπορεί στο μέλλον να είναι η ριζική αντιμετώπιση, η ριζική συντηρητική αντιμετώπιση των πολυπόδων. Ευχάριστο αυτό. Με τις οικογένειες αυτές εννοούμε αναστολής λευκοτριενιών, ανοσοσφαιρίνες, αντισώματα κλπ. Εάν η φαρμακευτική θεραπεία δεν αρκέσει, τότε προχωρούμε στη χειρουργική θεραπεία, στη χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων. Όμως συχνά υποτροπιάζουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε μια υποτροπή, να την αποφύγουμε και σε τι ποσοστό έχουμε υποτροπές? Το θέμα της υποτροπής είναι καθαρά θέμα του οργανισμού του ασθενούς. Αν έχει την τάση να γεννάει. Ακριβώς. Με δεδομένο ότι κάνουμε μια επαρκή φαρμακευτική θεραπεία και μια ριζική χειρουργική επέμβαση, το αν θα υποτροπιάσει και κυρίως σε πόσο χρόνο
θα υποτροπιάσουν οι πολύποδες, είναι καθαρά θέμα ιδιοσυγκρασίας του κάθε ασθενούς. Σε μεγάλες μελέτες, έγκυρες μελέτες, αναφέρονται ποσοστά υποτροπής έως και 40 ή 60% είναι μεγάλο ποσοστό μέσα στην πενταετία και ποσοστά επανεπεμβάσεων έως και 20% μέσα στη διετία. Αρκετά σημαντικά. Εάν σκεφτείτε ότι οι πολύποδες αφορούν περίπου το 4% του γενικού ενήλικα πληθυσμού, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό και για την επιβάρυνση στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και για την επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Σαφώς πρέπει να καλύψει τα νοσήλια τόσων ατόμων. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ας πάμε λοιπόν τώρα στη δική σας τεχνική, που είναι σημαντική γιατί δίνει μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τη δερμοπλαστική. Η δερμοπλαστική, όπως μας έχετε εξηγήσει, είναι η αντικατάσταση ενός τμήματος του βλενογόνου, εκείνου που, που ενοχοποιείται, ας πούμε, για την γέννηση των πολυπόδων, με ένα μικρό δερματικό μόσχευμα. Ακριβώς. Μας λέτε περισσότερες λεπτομέρειες για την μέθοδο αυτή. Κοιτάξτε, η σκέψη για την γέννηση αυτής της τεχνικής προήλθε από μια εφαρμογή δερμοπλαστικής από τη δεκαετία του 60 για την αντιμετώπιση ενός άλλου προβλήματος της μύτης, της λεγόμενης τηλεαγκεκτασίας, μιας πάθησης που προκαλεί αιμορραγική διάθεση στη μύτη. Τότε λοιπόν ανακοινώθηκε μια μέθοδος με την οποία βάση της οποίας αντικαθιστούσαν το βλενογόνο του διαφράγματος, του πρόσθιου τμήματος του διαφράγματος, που ήταν η κύρια αιστεία αιμορραγικών επεισοδίων, με δέρμα. Πατώντας πάνω σε αυτό και με τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η ενδοσκοπική χειρουργική της μύτης, που μας επιτρέπει μια πιο λεπτομερή ανατομική παρασκευή του εσωτερικού της μύτης, μας προήλθε η ιδέα της δερμοπλαστικής για τους δρυνικούς πολύποδες. Το σκεπτικό είναι σχετικά απλό. Οι πολύποδες της μύτης εκφύονται κατά κύριο λόγο από το βλενογόνο της οροφής της μύτης και συγκεκριμένα μια ανατομική περιοχή που λέγεται μέσος δρυνικός πόρος. Εάν λοιπόν αντικαταστήσουμε το βλενογόνο της περιοχής αυτής με κάτι άλλο, λογικά θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον λιγότερους πολύποδες. Και μπορεί και να σταματήσει η γέννηση πολυπόδων. Ακριβώς. Στην περιοχή αυτή σταματάει η γέννηση πολυπόδων. Το ερώτημα ήταν με τι θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε, γιατί το να αφαιρέσει κανένας απλά το βλενογόνο της μύτης δεν βοηθάει, με την έννοια ότι ο βλενογόνος αναγεννάται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε μια εβδομάδα μέσα μπορεί να έχει ξαναγεννηθεί. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να βάλουμε κάτι στη θέση του. Κάποιο δερματικό μόσχευμα. Κάποιο μόσχευμα που να μην επιτρέπει στο βλενογόνο να ξαναγεννηθεί, να καταλάβει την περιοχή που καταλάμβανε πριν ο βλενογόνος. Αυτό που είναι ανταγωνιστικό στο βλενογόνο είναι το δέρμα. Μάλιστα. Παίρνουμε λοιπόν ένα μικρό κομμάτι δέρματος, πολύ μικρού πάχους, να το πω έτσι απλά μια πέτσα από το πόδι του ασθενούς και την τοποθετούμε μέσα στη μύτη, καταλαμβάνοντας την περιοχή που καταλάμβανε πριν ο βλενογόνος. Μάλιστα. Την τεχνική σας, τη δερμοπλαστική, την έχετε δημοσιεύσει στο εξωτερικό, την έχετε παρουσιάσει σε συνέδρια? Βεβαίως. Υπάρχουν ήδη 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή ξένα ιατρικά περιοδικά και υπάρχουν και ανακοινώσεις σε διεθνή ιατρικά συνέδρια. Μιλάμε για 4 με 5 χρόνια περίπου. 5 χρόνια. 5 χρόνια που εφαρμόζεται. Χρόνια. Μια και πριν μας αναφέρατε ότι στην διετία μπορείτε να υπολογίσετε τις υποτροπές στην πενταετία. Ποιο είναι το δικό σας feedback, ποια είναι τα δικά σας δεδομένα παρακολουθώντας τους ασθενείς και σε πόσο έχει εφαρμοστεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν διεθνείς μελέτες από σοβαρά κέντρα τα οποία μετρούν τα ποσοστά υποτροπής στη διετία. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ευχαριστημένους ασθενείς που κλείνουν πενταετία. Αν όχι όλοι, πάντως. Όχι όλοι, αλλά είναι καθοδόν να κλείσουν πενταετία και δεν έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε νέα χειρουργική επέμβαση. Με μια μίνιμουμ φαρμακευτική αγωγή, η οποία συνίσταται σε τοπική εφαρμογή ανά δίμηνο, τρίμηνο, σταγόνων ή σπρέι κορτιζονούχων μέσα στη μύτη. Μάλιστα.
το οποίο μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και σε πλήρη συμφωνία και με το κριτήριο για την επιτυχή αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας, η οποία θέλει τον έλεγχο της νόσου με τοπική θεραπεία. Η θεραπεία δεν είναι επώδυνη, έτσι για λίγο να δώσουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς. Επώδυνη καθόλου. Το βάρος της φαρμακευτικής αγωγής είναι ελάχιστο αν συγκρίνεται ότι μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι στο παρελθόν έπρεπε να παίρνουν χάπια ή και ενέσεις κορτιζόνης. Μάλιστα. Με όλες τις συστηματικές παρενέργειες της κορτιζόνης. Κύριε Αναστασόπουλο, έχουμε αναφέρει μία μέθοδο που εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προς το παρόν, ναι. Πέρα από τους Έλληνες ασθενείς που έχουν την τύχη να μπορούν να ευεργετηθούν από τη μέθοδο αυτή, θα μπορούσε, πιστεύετε, να αποτελέσει και πόλο έλξης για τον ιατρικό τουρισμό? Αναμφίβολα. Αναμφίβολα και μάλιστα σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε ασθενείς από ανεπτυγμένα συστήματα υγείας του εξωτερικού. Και όχι μόνο από τη γειτονιά μας, αλλά από ασθενείς από χώρες όπως η Αγγλία ή η Γερμανία που έχουν ένα άριστο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε σήμερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη ζεστή φιλοξενία σας και αν έχω λίγο το χρόνο να ευχαριστήσω τους ασθενείς που με έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, τους συνεργάτες μου που με βοηθούν σε αυτή την πορεία και θα ήθελα και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, τον κύριο Φερεκίδη, που με βοηθά στη βελτίωση και στην τελειοποίηση αυτής της μεθόδου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.